Λίβερο 107,4. All About Horizon Air στο Λίμπερο 107,4. Η ραδιοφωνική έκδοση του κορυφαίου διαδικτυακού πόρταλ για θέματα του Άρη, καθημερινά 5 με 7 στον Λίμπερο 107,4. Χρήστος Σαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος παρουσιάζουν με στόχο την καθαρή ενημέρωση, την σωστή πληροφόρηση, το πραγματικό ρεπορτάζ δυνατά πιο δυνατά. Μαζί τους όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του allaboutaris.com. Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, εδώ είμαστε. All About Horizon Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 6.30 Τετάρτη σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας, 6 του Νιόβρη, όπως θα έλεγαν κάποιοι. Η πιο ποιοτική εκπομπή αλήθεια των Ετζιανών. Θα το διαπιστώσετε και με φωτογραφία σε λίγο. Σήμερα, ναι, το ντύσιμο έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Να βάλω μία και που έχω βγει με την Άννα το πρωί που ήρθε και να πω πριν και μετά. Πριν, και μετά. Πριν η Άννα, μετά εσύ. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά ποιότητα. Καταρχήν είναι. Πάω Κάρηση, πάλι είναι μια διαφορά. Τι έμαθα εδώ πέρα, είχατε το πρωί τέτοιο. Είχαμε εκολαπτώμενους. Εκολαπτώμενους, ναι. Εκολαπτώμενοι, ρε φίλε, σε εμάς πρέπει να έρθουν. Τους μίλησα εγώ και μετά τους μίλησε ο Κόλκας. Κατάλαβες. Καήκαμε. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να μιλήσουν σε εμάς. Σταματήσαν τη δημοσιογραφία. Εντελώς, όντως. Δηλαδή ήδη έχουν στείλει αιτήσια γεράδικα. Έτσι. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 6.30 στα μέσα της εβδομάδας. Άλλες δύο μερούλες μείνανε για το Σαββατοκύριακο. Άντε σιγά σιγά να έρχεται. Γιατί έχουμε μπαλίτσα και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και έτσι πρέπει να το περιμένουμε με ανυπομονησία ασχέτου αποτελέσματος την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Άρης επιστρέφει σπίτι του, εμείς θα δούμε μπάλα και περιμένουμε το μάτς της Κυριακής 3 η ώρα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Δίνουμε εισιτήρια. Αυτή είναι η ερώτηση που κάνει ο κόσμος. Α, κατάλαβα.
Το πρωί. Θα μας βρίσκει το πρωί. Το πρωί. Εντάξει, ο Μπαϊράμις έχει βγάλει 70 φωτογραφίες. Όπως τότε στις Παρίες που ήσουν και εσύ μαζί. Τι έχει κάνει, ρε παιδιά. Πώς γίνεται να έχει βγάλει. Στον Άγιο Θανάσιο μένει, ρε Χρυσάδε το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα. 70 έχει βγάλει. Μένει στον Άγιο Θανάσιο. Πω. Παιδιά που να είμαι καλό. Θα βάλω δύο. Θα βάλω δύο διαφορετικές. Το πένε. Τα σοβαρά και τα σόβαρα. Λοιπόν, FM για να τα μηνύματά στο 54526. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Πώς σε έβγαλε, δεν ζες. Ακόμα δεν έχουμε. Έχει βγάλει 100 φωτογραφίες. Δεν τον πάει, Ράμι. Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για, την, yeah. Για το αν θα δώσουμε εισιτήρια, Χρύσανθε. Περιμένω να, να δώσουμε. Η εκπομπή αυτή που ξεκίνησε τώρα. Α, εγώ νόμιζα ο Άρης στον Αστέρα Τρίπολης. Όχι, δεν, ναι, γιατί έχει πολύ λαό η Τρίπολη και ναι, ναι, θα, ναι. Θα έρθουν τα κομβόι. Ναι, θα έρθουν τα κομάντα. Λοιπόν, θέλετε, φίλε κόσμο, εισιτήρια. Θα δώσουμε δύο, ναι. Τι έχεις πάθει, είμαι με τις γραμμές εδώ, αυτή εδώ πέρα με έχουν κάθε μέρα, κάθε μέρα σάκι, επειδή είμαι σίγουρος ότι ακούς αυτή τη στιγμή, είσαι τώρα στην εκπομπούλα μας πάνω δηλαδή τα κάνεις όλα. Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Σάκι! Φοβούνται το Ζαγόρα πριν και τώρα. Σάκι, γιατί μας πολεμάς, φίλε, επειδή είμαστε πρώτα σε αγροματικότητα. Να απαντάς. Κοτάρα. Δεν απαντάς, τέτοιος είσαι. Έτσι. Λοιπόν. Έχουμε να πούμε πραγματάκι και σήμερα να σχολιάσουμε. Δεν μας έχει δώσει ψωμί ο ορισμός του διαιτητή, δηλαδή να πιάσει ο Χρύσανθος ένα μισάρο. Έπιασα τον διαιτητή στον ΠΑΟΚ, στο όφι ΠΑΟΚ. Δικαιώθηκες, γιατί άκουγα χθες λίγο, έτσι. Και δικαιώθηκε ο Χρύσανθος. Για μία ακόμη φορά. Στον ορισμό του Τζίλου. Κύριο Τζίλο. Πραγματικά. Ο οποίος θα διευθύνει, ο κύριο Τζίλο, ο οποίος είχε διευθύνει. Γελάτε. Το όφι άρεσε παίξει αυτό το έχει. Ναι, ένα-δύο. Γελάτε, αλλά αυτή είναι. Η κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και δεν είναι τυχαία συμπεράσματα. Φυσικά. Έτσι, οι προβλέψεις. Τώρα, να σου πω κάτι, τι να πω. Οποίες... Να περιαυτολογήσω ότι σας είπα ποιος θα είναι ο διαιτητής. Όχι, 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 μη. Πώς γίνεται να το λέω, γιατί δεν βγαίνει πάλι συνάδελφοι του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όπως λέγανε πριν το ΠΑΟΚ Άρης. Ότι πώς ξέρανε οι συνάδελφοι του Άρη θα μπει ο Σιδηρόπουλος, τώρα πώς ξέρανε ότι θα μπει ο Τζίλος. Όπα. Μάλιστα. Λοιπόν. Και δεν μπαίνει ο Τζοβάρας. Τζοβάρας μπήκε σε ποιο μάτς μπήκε να δεις, κάπου τον πήρε το μάτι μου. Αχ. Μπήκε κάπου κι αυτός, ναι. Αυτός εξαίρετος διαιτητής, το διαμάντι αυτό. Έτσι. Που ανάγκασε τον κύριο διευθυντή εδώ πέρα να έρθει και να μου πει: Ρε Νίκο, μετά το Σίσου, γιατί ήταν. γιατί ήταν όπως ήταν, δηλαδή. Μια χαρά ήταν. Πέντε χρόνια. Μπράβο, Νίκο. Πέντε χρόνια δεν έχω βγει τόσο πολύ από τα ρούχα μου. Μπράβο, Νίκο. Ο Γιώργος Μπαϊράμης που σίγουρα ακούει να δει λίγο και να διευθετήσει το ζήτημα των τεσσάρων βασικών που έχουμε στο site, και ενώ κανονικά θα πέναν πέντε. Ναι. Νομίζω ότι η είδηση της ημέρας και θα την σχολιάσουμε φυσικά και συνέχεια. Είναι μια καλή μέρα να ανοίξουμε γραμμές, νομίζω, Χρήσα. Γιατί ρε Νίκο Μάκη Κώστα. Νίκος, χάρηκα. Να σε καλά. Να δώσουμε Παπαδόπουλος. Γιατί βγαίνει μετά 6.30-7.30 σε μένα και λένε γιατί δεν ανοίγεται γραμμές. Για αυτόν τον λόγο. Για να βγαίνουν 6.30-7.30 σε σένα. Μάλιστα. Ωραία. Ο Καρυπίδης, λοιπόν. Το πάω έτσι λαϊκά, όχι κύριο Καρυπίδης. Εντάξει, που δεν έχει λεφτά και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Οπα. Και γουλουπού. Το 5 ευρώ τα πέταλα θα πάει στο μπάσκετ. Τώρα πείτε είναι ακριβό το 15, ναι. Να το κάνει 5 ευρώ. Εντάξει, πέρα την πλάκα. Και να τα δώσει όλα. Είναι η είδηση της ημέρας. Είναι, ναι. Λοιπόν, ρωτάω. Είναι η είδηση, είδηση της ημέρας. Σε βγάλω και μια τέτοια φωτογραφία. Είναι η είδηση της ημέρας. Ναι. Ότι αυτή η πρωτοβουλία του Θόδωρου Καρυπίδη. Το 5 ευρώ από την τιμή των 15 ευρώ που κοστίζουν τα εισιτήρια του στα πέταλα για το μάτι Κυριακής ανέκτησε για το μπάσκετ. Εντάξει, νομίζω ότι δυστυχώς βέβαια, αλλά αναδεικνύει και την πολύ άσχημη κατάσταση που επικρατεί στο μπασκετικό τμήμα πλέον. Το γεγονός ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα βάζει πλάτη οικονομικά, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ομάδα μπάσκετ. Ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια θυμάστε πως ήταν ο Λάσκαρης. Το χρήμα που έρε, τα πλάνα. Βέβαια. Που υπήρχαν και ο Άρης βολόδερνε δυστυχώς στις χαμηλότερες κατηγορίες. Αξιοκυρώσε έχει γυρίσματα. Σημασία έχει ότι μέσα από αυτή την κίνηση, την πρωτοβουλία του Καρυπίδη, βγαίνει και αυτή η ενότητα που πρέπει να υπάρχει στο σύλλογο. Ο Άρης είναι ενιαίος, ο Άρης είναι ένας. Δεν είναι ο Άρης του ποδοσφαίρου και είναι ο Άρης του μπάσκετ, απ' την άλλη ο Άρης του βόλεϊ ή ο Άρης του χάντμπολ. Ο Άρης είναι ένα σύλλογος, είναι μία κοινωνία και όποτε μπορεί το ένα τμήμα. Κοινωνία.
Βοηθάει, βέβαια. Όχι μελονάρι. Όχι κοινωνία μελονάρι, μια κοινωνία, ρε παιδί. Μια δικιά μας κοινωνία, της οποίας είμαστε μέλη. Και όποτε, όποτε ένα τμήμα μπορεί να βοηθήσει το άλλο, φυσικά και θα το κάνει. Το μπάσκετ, βέβαια, κάτι δεν έχει κάνει κατά αντίστοιχο ποτέ με το ποδόσφαιρο. Οκ. Okay. Εντάξει, είναι άλλα τα δεδομένα, βέβαια, εκεί. Και είναι ένα ακόμα κίνητρο αυτή η πρωτοβουλία του Καρυπίδη για τον κόσμο να βρεθεί πιο μαζικά την Κυριακή στο Βικελίδης και ενδεχομένως και αυτοί που. Καταλαβαίνουμε ότι το 15 ευρώ, παιδιά, και τα 5 ευρώ παραπάνω δεν είναι εύκολα για όλους. Εντάξει, κάποιοι, για κάποιους είναι λεφτά, κάποιοι τα μετράνε και στο μηνιαίο προϋπολογισμό τους. Αλλά ίσως η απόφαση αυτή του Καρυπίδη να δώσει και κίνητρο και σε αυτούς να δώσει το 15 ευρώ και να πάνε τα 5 ευρώ. Σου λέει. Για την ΚΑΕ, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Τα λέγαμε εδώ πέρα χθες με τον Αντώνη τον Γκάτζιο, ο οποίος νομίζω αποτύπωσε την πλήρη εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον μπασκετικό τμήμα και πόσο δύσκολα είναι τα οικονομικά δεδομένα, όχι μόνο όσον αφορά το κομμάτι των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στο ρόστερ ή τον μπαν κτλ., αλλά και τη καθημερινότητα ακόμα. Άξι, όταν μιλάμε για μισθούς παιχτών, όταν μιλάμε για ενίκεια παιχτών, τέτοια πράγματα. Και είναι μία κίνηση αυτή, δεν είναι φυσικά. Αρκετοί, θα γίνουν και άλλα πράγματα, πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα και με την πρωτοβουλία, και με πρωτοβουλία των οργανωμένων που θα γίνουν κάποιες έτσι κινήσεις, κάποιες συναντήσεις στο επόμενο διάστημα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εν τω μεταξύ, αυτό η πρωτοβουλία των οργανωμένων που το βγάλανε κάποιοι προς τα έξω κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως βγήκε το θέμα. Η πρωτοβουλία θα τους δουν μπροστά τους την πρωτοβουλία. Δεν είναι έτσι ακριβώς ότι συνεννοήθηκαν και κάνανε και ράνανε. Δεν κάνουν συνεννοήσεις οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, άλλα πράγματα κάνουν και θα το διαπιστώσουν σύντομα κάποιοι. Αλλά το θέμα και το ζητούμενο δεν είναι αν θα κάνουν οι οργανωμένοι. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι παράγοντες. Γιατί οι οργανωμένοι αυτό που κάνουν είναι να χτυπάνε καμπανάκια. Φυσικά. Προκειμένου να ξυπνήσουν κάποιοι. Αυτούς που πρέπει και αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Εννοείται αυτό. Το ακούς αυτό. Το ρολόι. Ναι. Άμα το βάλεις κοντά, θα ακούω. Ακούγεται. Βλέπω απλά τις 194 μετρούσα τόση ώρα φωτογραφίες που τράβηξε ο Μπαϊράμις, φίλε. Χαμηλώσου λίγο το χαλί, χαμηλώσου λίγο το χαλί. Ρε φίλε, 194. Το Μπαϊράμ. 194. Κάτσε. Ακούγεται. Ο χρόνος σας τελειώνει. Τελειώσατε. Μάλιστα. Ωραία, είναι καλά, εντάξει, καλή κατάσταση είμαστε. Παράπονο δεν έχουμε. Ο Άρης από σήμερα, ο ποδοσφαιρικός Άρης, γιατί ο μπασκετικός δεν έχει αγωνιστική δράση από τον Κύριακο. Θα πάρει λοιπόν Γκάτζιο Σάββατο. Λοιπόν. Γιατί ρε φίλε, δεν έχει αγώνα άνθρωπο, να μην πάρει να ρεπό. Ποιος? Ο Αντώνης Γκάτζιος. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Ξέρω εγώ. Αφού εγώ αυτά τα διευθετώ αυτά τα ζητήματα. Κρέας μπορεί να φάει ο Γκάτζιος όταν πάρει το ρεπό. Γιατί να μην φάει. Αφού απαγορεύεται λέει. Τι απαγορεύεται. Να τρώμε. Γιατί? Έτσι είπανε. Ποιο το είπε αυτό? Έτσι είπανε. Ο Γιαννούλης λέει: άμα είσαι κοντά σε δομή μεταναστών και τα λοιπά, δεν πρέπει να τρως. Είναι κτηνοδία. Ούτε να ψήνουμε τίποτα. Είναι κτηνοδία να ψήνεις και να πίνεις και αλκοόλ. Εμείς στην Πέρα δεν έχουμε. Είναι κτηνοδία. Εμείς στην Πέρα δεν έχουμε. Άρα μπορώ να ανάψω κάρβουνα το Σάββατο, άμα θέλω. Αν όμως την παρέλαση πας και κάνεις το καραγκιόζι, είναι προοδευτικό. Καταλαβες. Μάλιστα. Είναι κτηνοδία. Αν Μεγάλη Παρασκευή τρώνε κρέας, είναι προοδευτικό. Καταλαβες. Ναι, όντως. Εντάξει. Εντάξει, αυτό γενικότερα, είναι... αν δεν σέβεσαι τα πιστεύω κάποιου άλλου, είναι προοδευτικό. Αν δεν σέβεσαι τα δικά σου, είναι εκτινοδία. Τι ωραία που τα λέει. Καλά, ναι. Τα λες. Κάποια πράγματα είναι υποκειμενικά, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Όπως και να έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει κάνει ο Μπαϊράμις, φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έβαλε φωτογραφία ο Χρύσανθος. Μία έβαλα, αλλά δεν βρίσκω τις άλλες να βάλω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει κάνει. Νομερά πράγματα. Κάτι έχει κάνει εδώ πέρα. Πήγα και στα μέρη σου νωρίτερα. Στα μέρη μου. Ναι. Ποια είναι τα μέρη μου, ρε φίλε. Στα μέρη σου εκεί που. Γιατί χτυπάτε γραμμές, ρε παιδιά, όλη την ώρα. Πάνω στην ώρα, πάνω, δηλαδή πρέπει. Δεν μπορεί να το κάνετε στο διάλειμμα. Διώξτε τους όλους. Διώξτε τους. Εκεί όπου γαλουχείτε ποδοσφαιρικά, επόμενος αστέρας του ποδοσφαιρικού Άρη. Ο γιος μου. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια. Δεν θα παίξει τον Άρη. Γιατί? Δεν θα τον αφήσουν. Γιατί? Τον πολεμάνε. Το γιώκα μου. Το γιο μου. Άσε να έχουμε έναν άνθρωπο δικό μας. Το παιδί μου. Ένα κόμμα. Να σου λέει τα τέτοια τις κρίσεις. Έλα, Χρήστο, είχαμε τίποτα. Και να σου πει, δεν ξέρω. Είχαμε τίποτα, τι δοκίμασε. Να μου είπε ότι. Θα παίξεις. Θα σε βάλει. Αν μπορεί. Ας με αφήσει απ' έξω. Ας κάνει κι αλλιώς. Έτσι. Όποιο θα έχουμε προπόνητη σε 15 χρόνια από τώρα. Έτσι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια σε βαθιά και άλλη είσαι. Έχει. Έχει. Να πάρω να διαβάσω δηλαδή. Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια ετοιμάζονται και για το καλοκαίρι και για τώρα. Ναι.
ωραίες απόψεις. Ωραίες ποδοσφαιρικές απόψεις. Ωραία. Στην άρση του ερχόμενου Σαββάτου. Αλλά πολύ μακριά. Δηλαδή. Και πολύ... Κοντά είναι. Δεν είναι. Είναι από σένα είναι. Στη μακριά. Μέση του πουθενά. Όχι, 35 λεπτά το έκανα την Περία, παραδόξω. Καλά. Άρα τι μακριά. Εντάξει, φάγαμε λίγο μια κίνηση, okay, λίγο στον περιφερειακό. Αλλά, εντάξει, αλλά επειδή ήρθα από την δυτική είσοδο τη πόλη, είχα ξεχάσει γιατί είχα καιρό να έρθω αυτή την ευωδία που υπάρχει, ρε παιδί μου, στην περιοχή. Αυτή την, την ωραία μυρωδιά από κάτω. Δεν έχω θέσει ζητήματα εγώ που πάω, να ξέρεις. Δεν σου έρχεται λίγο μυρωδιά όταν έρχεσαι από εκεί. Όχι. Μάλιστα. Εσύ πήγες από κάπου, από το Καλοχώρι πήγες. Από κάτω, όχι μέσα από το Καλοχώρι, αλλά από, το, από την δυτική είσοδο. Γι' αυτό που έρχεσαι από Σύνδο και τέτοια. Έκανες ολόκληρη τέτοια, ολόκληρο κύκλο έκανες. Από πού να πήγαινα, χρειάζεται το GPS από εκεί με έβγαλε. Ευθεία, Νίκο μου, όχι, λάθος. Σου είπα από πού. Όχι, μου είπες πώς να πάω, δεν πώς να φύγω. Α. Α, έφυγες από εκεί. Ναι. Ναι, σωστό, από εκεί θα έρθεις. Από εκεί, ναι. Ναι. Μπορούσες να έρθεις από την οδό Λαγκαδά. Να κατέβεις μια ευθεία κάτω ήταν. Σωστό. Πολύ πιο εύκολο. Σωστό και αυτό, αλλά το GPS μου έβγαλε άλλο δρόμο. Είναι ναι, είναι πιο λίγα τα χιλιόμετρα. Είναι πιο λίγα τα χιλιόμετρα, η μυρωδιά είναι λίγο άσχημη. Εντάξει. Okay, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εισιτήρια θα δώσουμε τελικά. Είπαμε, ναι, δύο. Δύο εισιτήρια. Ναι. Δεν είπε, τώρα λε. Α, τώρα το λέω. Χρωστάμε και από το πρωί το μεταξύ που ξεχάσαμε να κάνουμε την κλήρωση. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Η εκπομπή είναι ενημερωτική. Ναι. Βγάλατε κανένα σήμερα. Αφού είχαμε τα παιδιά σήμερα, ρε φίλε. Φέξε εδώ το παιδί. Τη σχολή. Θα τους μιλήσω εγώ. Εγώ θα τους πω. Άσε να τους πω εγώ. Άσε να τα πω εγώ. Είναι γνωστό ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει πάει και έχει μιλήσει η ΕΕ. Έτσι, έτσι να σωστό και αυτό. Να τα λέμε κι αυτό. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54526. Δύο εισιτήρια θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 6.30 για το Άρης Αστέρας Τρίπολης. Στέλνετε τα μηνύματά σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Όσο περισσότερα μηνύματα στείλετε, τόσο περισσότερες είναι... θα αυξήσετε βασικά τις πιθανότητες για να κερδίσετε ένα εισιτήριο και να δείτε από κοντά την ομάδα Κυριακή. Κάποιος μετέφερε χθες ότι θα βρέχει. Δεν το έχω τσεκάρει. Δεν το υιοθετώ. Καλά, εσύ. Δεν θα το υιοθετούσε έτσι κι αλλιώς. Μα δεν θα βρέχει. Και εγώ μέχρι το Σάββατο που είδα τον καιρό δεν μου έβγαλε βροχή. Τώρα αν ξαφνικά την Κυριακή σκάσει τίποτα, κανένα μπούρινι, κανένα τέτοιο. Θα βρέξει μετά το μάτς. Θα βρέξει γκολ την ώρα του μάτς. Θα φανεί και αυτό. Ναι, απλά να είναι του Άρη. Του Άρη θα είναι, Ρεξάνδρε, ποιο θα είναι. Έτσι. Εντάξει, ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι κακή ομάδα. Ναι. Είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος. Το θέμα είναι όμως βέβαια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το πώς θα εμφανιστεί ο Άρης και τι πρόσωπο θα βγάλει και πόσο. Κατά πόσο βασικά θα επηρεαστούν οι ποδοσφαιριστές από αυτά που ακούσαν χθες από τον Άγγελο Χαριστέα και τον Μίχαελ Ένινγκ στις ομιλίες που κάνανε αμφότεροι μέσα στα ποδητήρια στην πρώτη προπόνηση μετά το διήμερο ρεπό που είχαν. Ναι. Μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Και επειδή μου στείλανε ένα-δύο μηνύματα και σήμερα και το είπα και χθες, το ρεπό αυτό προγραμματίστηκε πριν το ματς. Δεν προγραμματίστηκε μετά. Μην κολλάτε, δεν είναι σχολείο. Εντάξει. Πήγε καλά στο τέτοιο, πάρε ρεπό. Δεν είναι. Μιλάμε για αθλητές τώρα. Δεν είναι. Άμα δεν παίξατε καλά, σας κόβω το ρεπό. Πήγανε μια μέρα παραπάνω. Εγώ να σου πω, Παντελονάτα, αν το είχα προγραμματίσει αρχικά έτσι και γινόταν αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη, θα κόβατε μια μέρα. Εντάξει. Ο καθένας το βλέπει. Για να κόψεις όμως, Νίκο, τη μια μέρα, πρέπει να αλλάξει τα εισιτήριά σου από τη Γερμανία. Ποια εισιτήριά σου για τη Γερμανία? Πού πήγε ο Ένινγκ? Πετάχτηκε. Ήταν εκεί. Αποκλειστικό. Αποκλειστικό, ξεαποκλειστικό, σας το λέω ο κύριος Χρύσανθος. Δεν τον ακούτε όμως. Πρώτη εδώ. Δεν τον ακούτε σε κάτι τέτοια ζητήματα. Άρα, διήμερο ρεπό για να πας. Σκάνδαλο. Για να πας εσύ στη Γερμανία. Για να πας στη Γερμανία, δύο μέρες ρεπό. Ήταν προγραμματισμένο. Δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο. Άκου εκεί. Ορθώς δόθηκε. Καλά έκανα, πάει να δει και αυτός λίγο τη γυναίκα, εντάξει. Ορθώς δόθηκε. Πήγες και έφυγες στην Ελλάδα. Να καθαρίσει λίγο το μυαλό, να παίξουν όπως πρέπει να παίξουν την Κυριακή και να κερδίσουν. Στερήθηκε τις καθημερινές συνήθειες ο Ένινγκ βέβαια. Σου πω στο διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν, τι κάνει. Θα σου πω στο διάλειμμα. Μάλιστα. Στην ουσία από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για το μάτς αυτό της Κυριακής. Επαναλαμβάνω για να δώσω συνέχεια σε αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε νωρίτερα. Κατά πόσο ανταποκριθούν οι παίχτες αυτά που ακούσανε χθες. Και αυτό που λέγαμε με τον Χρήστανθο από τη Δευτέρα, το κομμάτι της νοοτροπίας, είναι αυτό στο οποίο επικεντρώθηκε και ο Χαριστέας και ο Ένινγκ, μιλώντας χθες στην ομάδα. Να δώσει δηλαδή ο Άρης να αυξήσει, να δώσει μεγαλύτερη διάρκεια για να το πω καλύτερα σε αυτό το δεκάλεπτο, το παραγωγικό δεκάλεπτο το οποίο είχε και στη Νέα Σμύρνη αλλά είχε και με τον Πανετολικό την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Διότι με ξέρεις αυτά τα διαστήματα και με τον Πανετολικό στην υπόλοιπη διάρκεια του μάτς δεν παρουσίασε κάτι το αμάν αμάν. Εντάξει, εκείνο το δεκάλεπτο και με τους Αγρινιώτες, αυτό το δεκάλεπτο ήταν
και με τον Πανιόνιο. Το ζήτημα και ουσία για τον Άρη είναι να, η εικόνα αυτή που έβγαλε σε εκείνα τα δύο δεκάλεπτα να τη βγάζει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αν αλλάξει ο Άρης την νοοτροπία του, θα αλλάξει και την αγωνιστική του εικόνα. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Αν πετύχει το ένα, θα έρθει και το άλλο και θα δούμε ξανά εμφανίσεις όπως με τον Παναθηναϊκό, που είχε άλλη νοοτροπία η ομάδα, όπως με τον ΠΑΟΚ, σε μικρότερο βαθμό αλλά πάλι ικανοποιητική, όπως με τη Μόλντε, περασμένο Αύγουστο. Τέτοια πρέπει να είναι η νοοτροπία της. Και όχι να κάνεις, ας πούμε, γιατί και με τη Λάρισα έχεις αυτή την νοοτροπία στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και έχεις κάνει 2-0. Ναι. Αλλά μετά, α, εντάξει, μωρέ. Τελείωσε το παιχνίδι. Ναι. Δεν τρέχει και τίποτα. Και μετά. Έτρεξε. Και μετά την πιντάει. Λοιπόν, ναι. αυτό Χρήσανθε, αυτό. Παίζει με τη φωτογραφία σε ακόμα. Ωραία. Θα πάμε στο διάλειμμα για να συνεχίσει να παίζει με τη φωτογραφία. Τι έκανα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, κομπλέ. Κομπλέ είμαι. Κομπλέ, μάλιστα, ωραία. Τι έχει βάλει στο Instagram του Λίμπερ, δεν έχει βάλει στο δικό του προφίλ. Στο Instagram του Λαμπαουτάκη δεν έχει βάλει. Εμεί το κάνουμε και αυτό. Το κινητό σου βγάζει θολές φωτογραφίες. Το δικό μου βγάζει πιο καθαρές. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Τι κινητό έχεις? Samsung S8. Εγώ έχω S9. Καθαρίζει την κάμερα. Ναι. Break. Οπα. Πάλι σου πέσε. Λίμπερο 107,4 όλα μπαουτά ρισονέρ. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 6.30. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Δύο εισιτήρια θα δώσουμε, παιδιά, λίγο πριν τις 6.30. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 για να πει τη συγκλήρωση για τα δύο εισιτήρια του Άρης Αστέρας, τα οποία θα κληρώσουμε στη σημερινή εκπομπή. Ο 779 εν όψη Τρίπολης, προσοχή στο κομμάντο του Τίγρη. Με την οικογένεια του τέτοιο είναι. Παιδιά, ο Χρήστανος δεν έχει εικόνα. Κακό αυτό. Ιδιαίτερα στις κάρτες, έχουμε τρεις παίκτες στο όριο. Ακολουθούν μάτς με ΑΕΚ και Λαμία. Μπράβο στην πρωτοβουλία του Καρυπίδη. Ναι, είναι στο όριο Σάσα. Εντάξει, τι φοβόμαστε, μην δεν παίξουμε τη Λαμία τώρα, ρε παιδιά, εντάξει. Τέσσερις έχει στο όριο. Σάσα, Γκάμα, Σούντγκρεν και Ματίγια. Ίσα ίσα. Πρέπει να την πάρουν την κάρτα για να μην παίξουν τη Λαμία. Κάποιοι. Καλά, μπορεί να την πάρει αυτή τη λογική και με την ΑΕΚ. Ναι, δεν έχει φόβο όμω ναι. να φοβάσει να περιορίσει την προσπάθειά σου, αυτό εννοώ. Ναι, εντάξει, κοιτά, τον Γκάμα είναι σε θέση που παίχτε, δόξα τω Θεώ, έχει. Okay. Εγώ ούτε θα τον έβαζα τον Γκάμα και την Κυριακή βασικό καταρχήν. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, με την εικόνα παρουσίαση ειδικά. Θα έκανα μια αλλαγή. Και μια δεύτερη θα έκανα τον αγαπημένο μου παίχτη από τον παίχτη που έχω ημνήσει, όπως ξέρετε. Είναι. Τον παίχτη που έχω πάρει φανέλα στο γιο μου. Που έχω πάρει φανελάκια κτλ. Το γουστάρω πάρα πολύ τον Τιγκινί. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνει στην ομάδα. Το λέω αυτό, αλλά θα πρέπει πέρα από τα προσωπικά θέλω, τις απόψεις, τις θέσεις, οτιδήποτε άλλο, να αντιλαμβανόμαστε και ποιο είναι το θετικό για την ομάδα. Σίγουρα. Και θετικό για την ομάδα, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι να παίζουν οι καλύτεροι. Όπως και να το κάνουμε, θεωρώ ότι είναι ντεφορμέ. Εδώ και 2-3 μάτς. Και από τη στιγμή που έχεις επιλογές σε συγκεκριμένη θέση, μπορείς να αφήσεις έξω ένα παιχνίδι και ενδεχομένως αυτό να τον βοηθήσει κιόλας. Γιατί το Τιγκινί είναι τους παίχτες που δεν μπορείς να του καταλογίσεις κάτι, είναι σταθερότατος, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή και για αυτόν όπως για όλους. Εντάξει, παιδιά. Εδώ ο Μέση και ο Ρονάλντο είναι, υπάρχουν μάτς που δεν είναι καλοί. Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτούς τους δύο καταλήγουμε και περισσότερη βάση της εικόνας που έδειξαν το περασμένο Σάββατο. Ότι είναι έτσι δύο πιθανά πρόσωπα μπορεί να μείνουν στον πάγκο, όχι εκτός αποστολής προς Θεού. Επειδή έχεις και πολλές επιλογές εκεί γι' αυτό. Και έχεις και ένα πάγκο, γιατί είναι και θέμα δικαιοσύνης από πλευράς έννοια. Ναι, μπορεί να κάνω. Μακεδονία. Ναι, τι. Ναι. Αλλάζω. Ναι. Στον Αντένα ήταν ο Μπουρνουγκάμα, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Είναι θέμα δικαιοσύνης ότι έρχονται από τον πάγκο στα τελευταία δύο παιχνίδια. Έχετε ένας παίχτης που σου δείχνει ότι κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και ένας άλλος, τον οποίο έχει επενδύσει, που και αυτός σου δείξει κάποια καλά πράγματα στη Νέα Σμύρνη. Όχι τα ίδια με τον Τόνσο, βέβαια. Αναφέρομαι στο Μαντζίνι. Ναι. Είναι δύο επιλογές, είναι δύο παίχτες που μπορούν να αγωνιστούν αντί τον Γκάμα και την κοινή στο παιχνίδι της Κυριακής. Τώρα, βέβαια, στο ποδόσφαιρο πάντα, ο καλύτερος παίχτης είναι αυτός που δεν παίζει. Ναι. Εννοείται αυτό, γιατί μπορεί να μπουν αυτοί οι δύο βασικοί και να μην δείξουν το ίδιο. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι πέρυσι ο Μαρτίνες, για όσους θυμάστε, που όποτε έμπαινε ως αλλαγή ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά όποτε το χρησιμοποιούσε ο Παντελίδης βασικό, 9 στις 10 φορές δεν έβγαινε. Μπορεί, αν
αλλάξει κάτι ο Ενικιά, χρησιμοποιήσει για παράδειγμα αυτού του δύο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι και λίγο δίκαιο. Κραβάρικ. Ναι. Φελάρ. Είναι και θέμα δικαίου τώρα, δικαιοσύνη, το ενδεχομένω να δώσει ευκαιρία και σε παιδιά που έρχονται τον πάγκο και σου δείχνουν πράγματα. Κάτι βέβαια το οποίο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε νομίζω από αύριο, που θα ξεκινήσουν και οι δοκιμές στο τακτικό κομμάτι και οι δοκιμές ενδεκάδας από τον Ένινγκ. Στην προπόνηση της Πέμπτης και στην προπόνηση της Παρασκευής θα ξεκαθαρίσει και η κατάσταση όσον αφορά το σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Γερμανός τεχνικός στο μάτς της Κυριακής. Χωρίς προβλήματα πάντως προετοιμασία, όλοι είναι στη διάθεσή του, αυτό είναι καλό. Σε ένα μάτς το οποίο ο Άρης έχει ανάγκη τη νίκη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει αν θα παίξει καλά ή όχι την Κυριακή. Με ενδιαφέρει να κερδίσει για να πάει με ηρεμία στην διακοπή. Κάτι το οποίο δεν κατάφερε τις προηγούμενες δύο φορές που είχαμε διακοπή στο πρωτάθλημα λόγω των εθνικών. Και να μπορέσει και ο Ένινγκ να κάνει μεγαλύτερη ηρεμία έναν απολογισμό, να δουλέψει και λίγο παραπάνω σε κάποια πράγματα με τους ποδοσφαιριστές. Λογικά θα έχουμε πάλι φιλικό έτσι κι αλλιώς σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Θα έχει την ευκαιρία να τσεκάρει και σε αγωνιστική δράση κάποια πράγματα που θέλει και να δώσει και ευκαιρίες. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό ο Άρης να πάει με ηρεμία στην διακοπή. Την νέα, κάτι που δεν έχει καταφέρει τις δύο προηγούμενες φορές. Τη μία έψαχνε προπονητή, την άλλη έψαχνε πάλι προπονητή. Και μετά έψαχνε προπονητή. Και μετά. Όχι, τώρα εντάξει. Ελπίζω τώρα δεν θα ψάχνει προπονητή. Εντάξει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Χάσει κερδίσει, χάσει χτύπα ξύλο. Yeah. Ναι, οκ. Okay. Δεν νομίζω να ψάχνει προπονητή. Ναι. Yeah. Ελπίζουμε όμως να μην γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, με ένα Αστέρα Τρίπολης που πτυχάζευα λίγο την προϊστορία προχθές. Εντάξει. Όπα και Άρη βλέπω εδώ πέρα. Legend Stories. Τι λέω. Αφού ήταν, ρε φίλε. Ναι, ήταν. Και προπονητής ήταν. Βέβαια. Είχε μιλήσει και ως All About Άριστα. Βεβαίως. Δεν είχαμε κάνει συνέντευξη. Τι ήθελα να πω και με έκοψε ο Κράβαρικ. Κόλλησε τώρα, κόλλησε το μυαλό μου. Ναι, για την προϊστορία με τον Αστέρα που δεν έχει. Είναι λίγα παιχνίδια, αλλά είναι πολλές στιγμές. Δηλαδή, στιγμές διαφόρων ειδών. Η κουρομπίλια, ας πούμε. Με τον κύριο Τριτσόνη. Λοιπόν. Η ωραία γκολ που έχει προϊστορία με τον Αστέρα Τρίπολης. Που έχουμε δει. Ένα ωραίο. Αουρέλιο. Αουρέλιο γκολάρα έχει βάλει. Από την πάσα του Γκλαντανίβιτς. Ναι. Ή το γύριστο του Κόκκι. Εκείνο. Με εκείνη την πλέτη τη στολή στο εκείνο το 1-1 με το φιλωμένο. Έχει. Έχει στιγμή το 5-1. 12-13 με το χάτρικ του Τάτου. Βεβαίως. Αδεκαστά του χρήσα. να πας με τον Οσάμα να φας το γύρο της Ελλάδος. Λοιπόν. Αυτό ήθελα να σου πω σε διάλειμμα, το ξέχασα το πρώτο μετά. Ο Ένινγκ τρώει στο γύρο της Ελλάδας με τον Οσάμα. Όχι, ρε. Α. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο Μίσο. Χρόνια πολλά στο γέλο να πούμε. Συμπλήρωσε 5 χρόνια ζωής. Μην είστε κομπλεξικοί κάποιοι. Εννοείται. Έτσι. Αριανή είναι. Και γενικότερα θα πρέπει κάποια στιγμή, με αφορμή και αυτό που έγινε στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο. Βασικά μας έχετε ακούσει αρκετές φορές να τα λέμε εμείς αυτά τα πράγματα. Άσχετα αν υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν ακόμα σε μια κατάσταση εσωστρέφειας, ακόμα και ανάμεσα στα αριανά μέσα ενημέρωσης. Εμείς από την πλευρά μας δεν τα έχουμε αυτά τα θέματα. Δεν το έχουμε και ανάγκη έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό ευχόμαστε ότι καλύτερο στα παιδιά που διαδίδουν τη φωνή του Άρη από το δικό τους μετερίζει και από όποιο κι αν είναι. Αρκεί να διαδίδουν τη φωνή του Άρη και όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, όπως γίνεται δηλαδή στο γέλο. Όπου καθημερινά μιλάνε και αγωνίζονται για τον Άρη. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι. Και όποιος κι αν είναι, δεν τον βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά κάθε άλλο τον βλέπουμε ως σύμμαχο. Σε μια προσπάθεια γιγάντωσης και συσπήρωσης και επάνδρωσης της ασπίδας και της πανοπλίας του συλλόγου. Αυτό μας νοιάζει, αν νομίζετε κάποιοι. Ευτυχώς όχι πολύ ακόμα, ότι μαλώνουμε μεταξύ μας ή οτιδήποτε άλλο. Κάθε άλλο. Και ας μην μπορούμε να χωρέσουμε μαζί στις θέσεις του αεροπλάνου με τον Δημήτρη. Πρέπει να είναι κάποιος άδειος ανάμεσα. Υπάρχει αυτό. Πλέον είσαι καλά δεδομένα. Είμαι υψηλός όμως. Εντάξει. Και ο Μίτσος, μια χαρά. Και ο Δημήτρης σε κάποια φάση έκανε διατροφή. Έχασε κι αυτός. Μια χαρά είμαστε. Απλά είμαστε λίγο τροφαντοί. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Με τον Οσάμα ήμασταν προετοιμασία. Πότε ήταν, όχι πέρυσι. Πρόπερσι το καλοκαίρι πάνω στο Βέρμιο. Εκεί είναι και δύσκολες οι καταστάσεις.
Δηλαδή το ψωμί δεν. Το έχει κόψει τώρα. Δεν το λιπότανε με τίποτα. Γι' αυτό τον πήγα στην Ολλανδία και τον τάιζα σαλατίτσε. Και στην Νορβηγία που τρώγατε παξιμάνι. Ναι, ναι, με τον Μπάμπι εκεί πέρα. Ξέρει ποιο είναι ο Μπάμπι. Λοιπόν, η ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση συνεργασία με τον τερματοφύλακα Μάρκο Βελίδη, του οποίου ουδέποτε αμφισβητήθηκε η ικανότητα και η αγωνιστική απόδοσή του καθώ και το ήθο του. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Τι να πω. Λύθηκε λοιπόν η συνεργασία του Βελίδη. Ό,τι πληρώνεις αυτό πέφτει. Τζίλο έχω σίγουρα στην Κρήτη. Εκπληκτικά πράγματα. Κατσικογιάννης ο Βικελίδης. Τι? Πώς το λένε Κατσικογιάννη, πώς το λένε. Αυτός δεν νομίζω ότι έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Κατσικογιάννης. Αν έχει δώσει, έχει δώσει τη Β' Εθνική με κανένα παιχνίδι. Ποια ενώσεως είναι? Ποιο νομίζω. Για να μιλήσουμε συγκεκριμένα και όχι με νομίσματα. Όχι παλέμαχος. Κάτσα πούμε στο νούμερο ένα site του Άρη. Για να το δούμε. Νεαρός φαίνεται στη φωτογραφία. Νεαρός είναι, ναι. Δεν μου κάνει κλικ σε πρώτη φάση. Είναι Ένωση Υπήρου, δικαιούται. Είναι Ένωση Υπήρου. Ναι. Είναι ο συγκεκριμένος. Εντάξει, κοίτα, άμα γκουγκλάρεις. Κοίτα, για να μην το θυμάσαι εσύ, δε λογικά δεν μας έχει. Εκτός αν τα βοηθός τώρα πουθενά και τον περιποιήθηκες, ας πούμε. Καλά, δεν μου έρχεται σε πρώτη φάση κάποια έτσι χτυπητή σφαγή. Ότι υπάρχει κάποιο παιχνίδι, μπορεί να υπάρχει. Ενδεχομένως και να υπάρχει κάποιο παιχνίδι, αλλά δεν είναι κάτι το χτυπητό. Δηλαδή υπάρχουν διαιτητές που αμέσως, ο Τζίλος, ας πούμε, παράδειγμα, που τον θυμάστε για τα πόλο, τα άσπρα κτλ. Mm. Θυμάμαι αυτό που είχε κάνει σε παιχνίδι Αιγινιακός Άρης 0-1 με γκολ του Τάτου στο τρίτο λεπτό, που έχει αποβάλει τον Καράμπελα, που έχει κάνει όργια. Δεν έχει δώσει δύο κόκκινες κάρτες, δεν έχει δώσει πέναλτι και ήταν και η μοναδική ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε ο Καρυπίδης κατά διαιτητή. Ο κύριος Τζίλος. Εντάξει. Όχι, δεν ήταν. Νομίζω ότι ήταν τέταρτος με την ΑΕΛ. Όχι, δεν ήταν. Ο Τάσης ήταν. Άλλο ήταν. Πρέπει να μας φυρίζει για πρώτη φορά ο συγκεκριμένος κιόλας. Νομίζω. Δεν τον έχω βρει. Αφού δεν έχουμε γράψει τίποτα για αυτόν, όλα πάω το Άρη στο παρελθόν. Εντάξει, καλό είναι. Γιατί δικά σε βίντεο. Εντάξει. Δεν έχει κάνει ακόμα όργιο. Γιατί και τον Τζοβάρα δεν είχαμε γράψει. Και έκανα τη διαιτησία. Ναι, αλλά με τον Τζοβάρα. Ναι. Είχε έτσι μια προδιάθεση, θα λέγαμε. Είχανε. Είχες μια προδιάθεση ότι μπορεί να δούμε μήπως και. Ναι. Όπα, τον βρήκα, ρε. Τον βρήκα. Είναι ο ίδιος. Κάτσε εδώ το μικρό του. Αυτός είναι, ναι. Έχει σφυρίξει μάτς με τη Θία Λαφιλώτα. Εντάξει. Ναι. Ήταν τότε η πρώτη φορά που σφυρίξε τον Άρη. Μάτς με τη Θία Λαφιλώτα. 26η αγωνιστική πρωταθλήματος Γάμα Εθνικής. Πρώτος όμιλος. Mm. Πρώτη φορά στη Γάμα Εθνική. Μας φίλξε. Μάλιστα. Εντάξει, δεν έχουμε θέματα δηλαδή με το παλικάρι. Άρα λογικά θα μας έχει φίλξει άλλες μία-δύο τότε σε εκείνη την κατηγορία. Φαντάζομαι που την τραγική στολή είχαμε τότε. Που έχει φωτογραφία από εκείνη τη χρονιά. Με εκείνη την ορταστική του Γαλανού. Ωχ, Θεέ μου. Ναι, θα σας πω. Τότε μας έχει φίλξει. Δεν θυμάμαι τίποτα. Άρα κομπλέ. Πρέπει να ήταν ο συγκεκριμένος ρεφερί. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, δύο εισιτήρια θα δώσουμε για το Άρης Αστέρας Τρίπολης λίγο πριν τις 6.30. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Δεν σας βλέπω καθόλου ζεστούς. Καθόλου μα καθόλου ζεστούς. Βέβαια είναι Γιάννενα, Υπήρου. Ναι. Ο Κατσικογιάννης φίλε. Ο κύριος που ηγείται του συνδέσμου εκεί στα Γιάννενα είναι ένας κύριος ο οποίος ο γιος του παλαιότερα έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Δεν τα ξέρετε αυτά έτσι? Τι? Εγώ τα ξέρω πως είναι. Δεν τα έχεις μάθει. Ο Βρέσκας, πως τον λέγανε εκείνο, δεν θυμάμαι. Βρέσκας. Κάπως. Ο Βρέσκας. Δεν θυμάμαι πως τον λένε. Βρακάς. Βρακάς. Αυτός. Αυτός είναι. Ο Βρακάς. Ο Βρακάς. Δεν θυμάμαι. Δεν είμαι σε αυτά. Και δεν θα φτάσω και ποτέ εκεί που είσαι εσύ. Αυτός λοιπόν στα Γιάννα. Από τα πρωτοπαλλήκαρα της διοίκησης γραμμένου. Έτσι. Τιμητής φυσικά συγκεκριμένων ομάδων. Από εξυγίανση και τα γνωστά. Εξυγίανση και όλα τα υπόλοιπα.
Τέλος πάντων. Είναι και παρατηρητής ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός που είχε γίνει το ξεκίνημα τότε, τα πράγματα κτλ. Ωραίο παλικάρι αυτό. Αυτό πρέπει να προσέξει μόνο ο Άρης και όχι κάτι άλλο. Γενικότερα όμως ο Άρης πρέπει να προσέξει την εμφάνισή του, την παρουσία του στο γήπεδο, την καλή του απόδοση, το να μην μπουν πάλι όπως μπήκανε προχθές, να μπουν με τον τρόπο που πρέπει και παίξαν και στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Πανιόνιο. Και όχι κάτι διαφορετικό, όχι πάλι νοθρά, όχι πάλι με τέτοια κατάσταση που ξεσήκωσαν και τον κόσμο. Θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν σε ποια ομάδα παίζουν και να έχουν μια συνέχεια στην απόδοσή τους, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν μέσα στο γήπεδο, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και προσεγγίζουν τα παιχνίδια. Και όχι κάθε φορά να μιλάμε για νοοτροπία, να μιλάμε για καταστάσεις που έχουν να κάνουν με το αν είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Γενικότερα θα πρέπει οι παίκτες του Άρη να έχουν μια συνέχεια στην σοβαρότητα. Δεν την έχουν δυστυχώς. Μια συνέπεια. Συνέχεια και συνέπεια, καλά το λες. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι είναι εδώ πέρα. Ναι. Τι είπε ο φίλος. Φίλε 154, κάτι πρέπει να γίνει λάθος με το κινητό σου γενικότερα. Πρέπει να λειτουργεί. Τι λέει. Ο φίλος ο Άρης που. Όχι ο φίλος ο Άρης, ο φίλος ο Ευθύμης έστειλε μήνυμα για τα εισιτήρια. Ο φίλος ο 154 γκλε γκόνιγκντα GS. Δημόκα GS. Τι είναι αυτά, τι κωδικοποιημένα μας θα στείλει στήμα. Στα SS είμαστε. Τι είναι αυτά τώρα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Θα ανοίξουμε γραμμές γραμμές, θα δω. Όχι. Όλα θες να ξεφεύγεις. Να δίνεις στο λαό την και να μην κάνεις εκπομπή. Φίλε, εμείς εκτιθόμεθα στο μικρόφωνο. Εντάξει, άνοιξε. Μετά τις 6 άνοιξε. Εκτιθόμεθα στο ραδιόφωνο. Όχι, άνοιξε. Άνοιξε να ακούσω τον κόσμο. Το μόνο εύκολο θα ήταν να πάρουμε ένα και να το πούμε βιές να μιλήσει για τον Άρη. Α πάρουμε δύο. Όχι. Ωραία. Θα ανοίξουμε. Ανοίξουμε, άντε, γιατί έχουμε μέρες να το κάνουμε. Ναι. Μετά τις 6 όμως. Είναι 6 παρα 3 είναι, ρε φίλε. 6 παρα 4. Εντάξει, ναι, τι. Εντάξει. Ωραία. Τι άλλο να μας δώσει αγωνιστικό, έχεις να μας πεις τίποτα, κανένα νέο, κανένα αυτό, κανένα τεσού. Τύπο Ένινγκ, τύπο Χαριστέας, μας είπες καταρχήν τι έκανε ο Καρυπίδης, δεν το είπες ακριβώς. Τι έκανε. Είπες από που ξεκίνησε η όλη η σκέψη. Από έναν οπαδό του Άρη. Το Χρήστο ξεκίνησε, το ξέρεις αυτό. Πες μας, Χρήστο. Έκανε πώς το Χρήστος και έκανε αυτή την πρόταση και τα λοιπά και την αποδέχτηκε ο Καρυπίδης και το εφάρμοσε. Πες μας, Χρήστο. Το 5 ευρώ το οποίο θα πάει στην ΚΑΕ. Μπράβο. Τι μπράβο. Μπράβο του. Το ζήτημα είναι όμως να έχουμε και πολύ κόσμο στα πέταλα. Να έχουμε πραγματικά κόσμο στα πέταλα. Να κόψουμε όλοι εισιτήριο. Στα πέταλα έχει συνήθως, εντάξει. Η τρία είναι, σε κάθε μάτι είναι σχεδόν πάντα γεμάτη. Ναι. Εντάξει. Η ένα, τα τρία τέταρτα πάντα είναι ρε παιδί μου καλυμμένα. Όχι. Ναι. Τώρα πρέπει να είναι όλα γεμάτα και τα δύο. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Είναι για καλό σκοπό. Εντάξει, και ένα 5 ευρώ παραπάνω. Α, να σας το θέσω κι αλλιώς. Μην παίξετε, 5 ευρώ λιγότερα στο στοίχημα. Μη φιλέ, αυτό θα πάω στο γήπεδο έτσι κι αλλιώς. Δεν ζητάω 20. Άλλος θα σκέφτεται, ρε Χρυσανθέ. Ναι, δεν ζητάω 20 όμως. Εντάξει. Δεν ζητάω 20 ευρώ. 15. Εντάξει, για άλλους φίλε, Χρυσανθέ. Δεν είναι κάτι έξτρα. Είναι μέσα στην τιμή του εισιτηρίου. Έχουν μέσα στο μυαλό του το δεκάρι για τα πέταλα. Εντάξει. Λένε, να το βγάλουν. 5 παραπάνω να το βγάλουν. Το είπανε το καλοκαίρι. Είναι θέμα. Εντάξει, και το καταλαβαίνει αυτό. Δεν είναι. Ναι, αλλά το καλοκαίρι. Ναι. Έχουμε 7.000 διαρκείας όμως, Νίκο μου. Γιατί να έχουμε 7. Σίγουρα και να μην έχεις 9-10. Γιατί κάποιοι σκεφτόντουσαν έτσι. Σου λέγε 10 ευρώ θα δώσω. Οκ, okay, θα πάω σε 7-8 μάτς ναι. Με το 10 ευρώ. Τώρα τα 7-8 μάτς με το 15 έπαιρνα διαρκείας. Το είπαμε όμως ότι το καλοκαίρι θα είναι πιο ακριβά τα μεμονωμένα. Το καλοκαίρι. Άλλο αυτό, εντάξει. Εγώ μιλάω για αυτούς. Αυτοί δεν θα πάνε έτσι κι αλλιώς. Που έχουν ζήτημα, που έχουν το σκεφτόμενο. Αυτοί δεν θα πάνε έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι 10 είτε είναι 15. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο και υπάρχουν δυστυχώς συνάνθρωποι μας που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε έτσι. Για το δεκάρικο. Αλλά όποιος δεν έχει το τάλιρο τη διαφορά δεν θα πάει ούτε με το δεκάρικο. Δεν μιλάμε για αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο γήπεδο να πληρώσουν εισιτήριο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό δίνουμε και εισιτήρια εμείς. Για ένα τέτοιο target group. Να βοηθήσουμε κάποιους τους ανθρώπους μας. Ναι. Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι, θα πάμε. Σιγά σιγά μαζί μας φυσικά Γιαννόπουλος Σέρβις. Καλείτε στο 2-3-10-7-5-1-9-33-24 ώρες το 24ωρο. Το κινητό στην Ελλήνη του Γιαννόπουλου είναι εκεί για να βάλει μπρος το φορτηγό σας ό,τι πρόβλημα και αν αντιμετωπίσετε στον δρόμο σε απομακρυσμένες περιοχές σαν αυτές που είμαι εγώ σήμερα. Και Alter Ego.
Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα τα οποία βρίσκεται σε τρία καταστήματα. Σήμερα είμαστε καθαρά ντυμένοι alter ego με τον Χρύσανθο. Έτσι. 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία. Κάτσε το βάλω. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, Παύλου Μελέτα 36 στο κέντρο της πόλης, alterego-fashion.gr. Και φτύκας, πλαγάκι και διγυηνής για να φτιάξετε το μπάνιο των ονείρων σας. Πάτε από όλων 37-39 κάτω τούμπα, εκεί κυτρινόμαυρα, πάνω το κήπο του καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Μην ξεχνάτε, λίγο πριν τις 6.30 κάνουν την κλήρωση για τα δύο εισιτήρια Άρης Αστέρας Τρίπολης FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Break και επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι του σημερινού All About Aris On Air. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος. Τα γραμμές τι πάνε όμως. Εσύ έδωσες γραμμές, έχουμε. Ε, πού πας τώρα, καινούριο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε. Το γυρίσω. Γυρίζει και αυτό, για ρωτά το σάκι. Όλα γυρίζουν. Είσαι σίγουρος, πατήστε δύο για να βγείτε στον αέρα, έχουμε τέτοιο. Ε, ο άπειρος. Βγήκε έξω τώρα να το γυρίσει το καινούριο τηλεφωνικό κέντρο που είναι διαφορετικό από το προηγούμενο, αγάπη. Είδες πόσο άπειρος είναι. Είδες χωρίς να ξέρει. Τώρα θα πάει μέσα στο σάκι, θα ρωτήσει τι έγινε. Θέλω να βγάλω γραμμές στον αέρα. Ενώ τόση ώρα σαλιάριζε. Έλα, γυρισμένο. Σαλιάριζε τόση ώρα. Ποιο τώρα πήγε. Εσύ. Τι έκανα. Σαλιάριζε. Με τις τρεις εκεί κοπέλες πάλι με τα μηνύματα. Instagram, δείτε με στο Instagram και τέτοια. Tag. Πρέπει να δικαιολογώ τα 5.000 που βγάζω. Λέει ο άλλος, ποιος είναι, λέει ο άλλος τέτοιο. Ποιος είναι αυτός ο θείος δίπλα σου. Είπε η κοπέλα η μία. Αυτός ο θείος δίπλα σου, ποιος είναι, εγώ δηλαδή. Πρέπει να τρώγω τα λεφτά, χρειάζεται, θα είναι πολλά. Λοιπόν, 2, 3, 10, 2, 87 και 3, 8 ανοιχτές οι γραμμές για εσάς. Ηρεμία υπάρχει, δεν. Μην ξεχνάτε τι έκανε η ομάδα το περασμένο Σάββατο. Αλήτης. Αλήτης. Και το μπάσκετ. Και το μπάσκετ. Τίποτα, χαλαρή είναι. Δύο εισιτήρια. Στο μπάσκετ βλέπω μια διάθεση από την πλευρά του κυρίου Γουλιέλμου να ενημερώσει γενικότερα. Άργησε. Τους, και τους δημοσιογράφους για κάποια πράγματα. Άργησε. Να πάω σε μια συνάντηση που υπάρχει. Να πας. Εντάξει. Σαν υψηλό βαθμό στέλεχος. Ναι, κλήθηκα. Κλήθηκες. Ναι. Άντε πήγαινε. Όχι πάνω στην εκπομπή. Είναι πάνω στην εκπομπή. Πρόσεξε, μου είπαν 6 ώρα και το άλλαξα, φίλε. Το έκανα 7. Σωστός. Σωστός. Καλό. Στο παλέ. Όχι. Άμα πω το τέτοιο θα έρθουν κι άλλοι. Δεν είναι τόσο προφανές. Μπουρδελοτρί. Α, τι ωραία μαζεμένη εδώ. Γουλιάνο μας και δημοσιογράφοι. Πατακιούτα, πατακιούτα. Λοιπόν. Τι. Θα φάει. Όχι. Δεν φάει. Δεν το κάνω. Δεν θα πάω. Μάλιστα. Δεν θα πάω τελικά. Έχουμε Αντώνη Γκάτζιο. Γι' αυτό. Σωστό. Σωστό. 2, 3, 10, 2, 87 και 3, 8. Έχει τα πάρε. Ανοιχτές. Ανοιχτές οι γραμμές. Αλλά είστε λίγο ψυχοί προφανώς. Δεν πού να μιλήσουμε εμένα. Άμα είσαι μόνος, τα παίρνω τώρα. Έλα, ξέρω εγώ τώρα δεν είναι. Δεν με τον Τζίλο. Με τον Τζίλο τώρα και τον Κατσικογιάννη. Κατσικογιάννης υπήρχε παίχτης νομίζω. Υπήρχε, ναι. Κατσικογιάννης. Ναι. Υπήρχε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τσάμπιος Λίγκ πότε θα παίξω, ρε φίλε. Του χρόνου. Μέσα τα πλοία. Λιβερπουλάρα, κερδίζει τα πάντα. Τι λες. Κερδίζει τα πάντα. Συλλόγω Μπρατισλάβας αποκλείστηκες. Ε? Στο Europa League αποκλείστηκε, όχι ναι, από το Champions League. Το Champions League αποκλείται κάθε χρόνο από τον Άγιαξ. Σωστό. Λοιπόν, UEFA Mafia. Λιβερπουλάρα. Ναι. Κερδίζω τα πάντα παντού. Τι υπερομάδα έχω κάνει, ρε φίλε. Πολύ αγκαρία το χθεσινό μάτς. Αγκαρία το είχαν, κερδίσαμε όμως πάλι. Κέρδισε, οκ. Okay. Τι. Χαλαρά. Αγκαρία, βλέπετε στο γήπεδο. Τίνγκα. Εντάξει, Χρύσανθε. Έτσι είναι στην Αγγλία. Στην Αγγλία και όχι μόνο, η νοοτροπία των οπαδών δυστυχώς. Ευτυχώς για αυτούς, δυστυχώς για εμάς είναι άλλη. Γραμμή. Πού χτυπάει, εδώ. Τώρα χτυπάνε όλες. Καλησπέρα σας. Περίμενα εδώ, ρε φίλε, εδώ. Έλα, έλα. Εδώ χτυπάνε παντού. Βάλε, τσακ, Γιώργη. Πήρα μια. Έλα, Γιώργη. Ναι. Εδώ χτυπάει. Α, όχι, είχαμε γραμμές τελικά, εγώ δεν τις έβλεπα. Ναι. Χτυπάνε όλες. Ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Ένα παιδάκι. Ναι, μιλήστε. Ναι, μιλήστε. Ο Νικόλας. Περίμενε. Ο Νικόλας είναι αυτός από πίσω. Οπα. Ωραία, πάει αυτός. Επόμενος. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Ναι, ωραία. Ωραία, ωραία, εδώ είμαστε. Τώρα αρχίσαν όλοι μαζί, βγήκατε στον αέρα. Πώς γίνεται αυτό. Μαζεμένοι. Ωραία. Έλα, Τσαλτίδη, να ακούς. Οπα. Μάλιστα, κύριε. Πες μας πού θα συναντηθείς να δούμε να δεις τι θα πάψεις.
Στο βαθύλακο. Στο βαθύλακο, να κάτσε μου. Θα το λισοπεδώσουμε το βαθύλακο. Εκεί είσαι δύσκολα, να ξέρεις. Α, αποκλείεται. Όχι κοντά. Βρε, άκου που σου λέω. Εγώ ήρθαν και κάτι παιδιά, κάτι φίλοι Ρώμα εκεί πέρα και ήταν δύσκολα λίγο τα πράγματα, να ξέρεις. Δεν έρχονται. Δεν πλησιάζω στο χωριό. Έχω κάτι γουρουνοκέφαλους εκεί πέρα. Είναι πρωταθλητές πάλι ήταν. Αυτό δεν κάνω πλάκα. Ο Βαθύλακος είναι ένα χωριό στο οποίο επειδή είχε πολλούς πρωταθλητές πάλι και τα λοιπά, κάναν κλειστό για την πάλι. Άμα πάρεις τον Τζέρο και τον φίλο μου, θα καταλάβεις. Ναι, όπως και στο Κορχικό, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πάμε, άστα αυτά, πάμε στον Άρη. Ο συνεργάτης τι έπαιρνε, χάθηκε στη Σίδο με το GPS. Ναι, ρε φίλε. Ναι, στον Εύωσμο. Το στείλαμε στον Εύωσμο, στον Εύωσμο, ρε φίλε. Στον Εύωσμο, ρε παιδιά, αλλά στην Ακαδημία του Κούι και χάθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή τι. Τι γατάκι είναι αυτός, ρε. Τι έκανε, κάτσε, ρε φίλε, εμείς ανατολικοί είμαστε. Τι έκανε. Να σε πω γιατί το GPS δεν έχει μνήμη. Μπορεί να βάζει τη διεύθυνση, αλλά πρέπει να δει και από πού σε πάει. Έτσι. Αλήθεια. Ναι, αλλά συνήθως επιλέγει την πιο γρήγορη διαδρομή. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Ναι, χρειάζεσαι. Εσύ το οδηγείς το GPS, δεν σε οδηγείς στην ουσία. Συγγνώμη. Χρειάζεσαι GPS για να βρεις την οδό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Ρε φίλε, Αθηναίος τη βρίσκει. Όχι. Την οδό Λαγκαδά. Άμα είσαι γατάκι, χρήσα δεν χρειάζεσαι. Ναι, σωστά. Ξύπε γατάκι. Πάμε στον Άρη που δεν πρέπει να είναι γατάκι, αλλά είναι λιοντάρια την Κυριακή. Λοιπόν, την Κυριακή, έτσι, δεν ξέρω με την Τρίπολη, έτσι. Ναι. Όλος ο κόσμος, εκτός στα πέταλα που θα πάει και θα πάρει το στήριό του, προτείνω ας πούμε και για τα διαρκές όπως έχω και εγώ, να πάρουμε εισιτήριο και να πούνε και κάποιοι κουμπαράδες κάπου κάτι, από τον ΑΣ, από την ΠΑΕ, να συνεργαστούν εκεί, και να έρχεται ο καθένας στον οβολό του, ό,τι θέλει. 5, 10, 20, ό,τι μπορεί. Αυτό δηλαδή, μπορεί να το κάνει, να το κάνει και ο ερασιτέχνης σε ανύποπτη στιγμή. Ναι, ναι, κάποιος ας κάνει και ο ερασιτέχνης. Δηλαδή ναι. Λοιπόν, δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα που ζούμε στο μπάσκετ. Δεν αντέχεται ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάμε να μαζέψουμε 300.000 ευρώ να τελειώνουμε ρε παιδί μου. Μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Εκεί που θα κάτσουμε έξω και θα πίνουμε από τη σημαία το μεσημέρι δυο κάσεις ρετσίνες και 40 σουβλάκια και πιτόγερα και τσίπουρα και να δώσουμε 100 ευρώ πρωτού που πούμε στο γήπεδο. Δώστε ρε παιδιά, να τα βάλω να δώσουμε 20 ευρώ καθένα στο μπάσκετ. Ανοίξτε κάτι, κάντε λογαριασμό ο ΑΣ για τον κόσμο που είναι μακρά του Θεσσαλονίκη από την κεντρική Μακεδονία και που είναι σε όλη τη γη σκορπισμένη Αργιανή. Ένα λογαριασμό να βάλει ο καθένα ό,τι μπορεί ρε παιδιά. Φτάνει ρε, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Και όσοι η προεδράρα μας στον ΑΣ, καλά πήγε εκεί, να ψάξει να βρει τους επιφανείς που είναι όλοι κρυμμένοι και να βάλει το χέρι στην τσέπη να ανοίξουν να βρουν 50-100 άτομα 200, ο άλλος μπορεί 500, άλλος 1000 να βάζουν ταρίφες. Άλλος 5.000 ευρώ, να φτάνει ρε παιδί μου, φτάνει, δεν γίνεται άλλο, φτάνει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Δεν χαίρετε. Δεν χαίρετε. Πάμε στον επόμενο αφού δεν χαίρετε. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Κώστας. Έλα, Κώστα. Όταν αρχίζω και ακούω επιφανείς Αριανούς, Έρανος, Παγκάρι, να βοηθήσουμε όλοι. Είμαστε στα δύσκολα. Ω, μας φύγουν τα γάλατα, άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις. Αυτό είναι στα μπάσκετ. Μπράβο στον βέβαια που παίρνει αυτή την πρωτοβουλία, έστω και επικοινωνιακά να το κάνει. Είναι win-win. Δεν το συζητάμε. Αλλά όταν αρχίζει αυτό η επιφανής Αριανή, πω εμετός, εμετός, η επιφανής Αριανή, άμα ήθελαν να βοηθήσουν, θα είχαν βοηθήσει. Έτσι, θα πέραν την πρωτοβουλία να πάνε να βοηθήσουν μόνος, δεν χτυπούσαμε εμείς τις πόρτες. Λέμε εμείς να βοηθήσουν, να κάνουν αράνο, αλλά ναι, εντάξει, είναι και τι σχέσεις έχουν, έτσι, με το Γουλιαλμό. Να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος, γιατί επιφανής Αριανή δεν υπάρχουν. Εντάξει, να το βάλουμε μια και καλή χή αυτό. Επιφανής Αριανή δεν υπάρχουν. Δεν διαφωνώ. Κάτι άλλο μπορεί και να υπάρχει. Δεν διαφωνώ. Και έχουν αλλάξει και οι εποχές γενικότερα. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Το εκεί το κύριο Νίκο που ξέρει και τα ρεπορτάζ καλά και είναι ο ρεπόρτερ. Αυτός θα ξέρει. Έτσι, έτσι, φοβερός. Ο ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ. Ναι. Εκτός το ότι ξέρω τι κάνει ο Ένικ στον ελεύθερο του χρόνο, εγώ ξέρω.
Εγώ δεν ξέρω, δυνατός. Παιδιά, εμένα δεν... Και δεν μου είπε και το διάλειμμα. Δυνατός. Τι κάνει, τι κάνει. Δυνατός. Τι είπε, ρε παιδιά, τι κάνει. Ξέρεις και τι είναι κακό, είναι κακό αυτό που κάνει. Τι παραγγέλνει. Όχι, δεν είναι κακό, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Δεν είναι κακό φυσικά. Δεν μπορεί άλλος να... πάει για ποδήλατο, άλλος πάει για ψάρεμα, άλλος κάνει οτιδήποτε άλλο. Πήγε για φαγητό άνθρωπος, κακό είναι. Όχι βέβαια, ιδιαίτερα αν πηγαίνει Αριανούς να τρώει, αυτό είναι. Μια χαρά, ένα πολύ καλό ψυγείο πηγαίνει. Απλά πολύ λατρεία τον έχει πιάσει με το συγκεκριμένο. Όχι με το, δεν έχω θέμα με το μαγαζί, δεν έχω θέμα με τίποτα βασικά. Απλά ρε παιδί μου είναι ο ξένος που έρχεται και δοκιμάζει την παραδοσιακή εδώ πέρα τη λουκουριά. Και του, ναι. και του κολλάει, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Τι λέγα, αφού είναι νόστιμο. Ναι. Δηλαδή, τι είναι κανένα λαθρομετανάστη. Να μην τρώει χοιρινό, δεν κατάλαβα δηλαδή. Στις εβδομάδες για να το λέμε κιόλας, πηγαίνει και τρώει ο άνθρωπος γουστάρι γιατί του άρεσε, γύρω με χωριάτικη. Γύρω με χωριάτικη. Ναι. Πάει και για ψάρεμα πάντως. Το αρέσει πολύ. Α, λοιπόν, Χρήσταθε. Ναι. Ο άλλος, ο Λάρσον, τι κάνει. Γιατί έπαψε να θυμίζει. Ναι, το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι η ρεπόρτερ αγωνιούν αν θα παίξει ο Λάρσον την Κυριακή. Εγώ δεν αγωνιώ για κανέναν. Ναι, αγωνία. Εισαγωγικά η αγωνία. Αυτό που έχω δει εγώ, προσωπική άποψη είναι. Ναι. Έχει σταματήσει να θυμίζει ποδοσφαιριστή αυτός ο άνθρωπος. Όχι, δεν ήταν τόσο κακό στη Νέα Σμύρνη. Εκτός από το. Ναι, κοίταξε, εκτός από τη φάση που βάζουν το τρίτο ή το τέταρτο γκολ στον Παναθηναϊκό που κλείνει την μπάλα και κάνει σπριν. Mm-hmm. Έχω εστιάσει πάνω του. Όποτε έχει πάρει την μπάλα, κάνει λάθος. Ναι. Καραμπινά το λάθος. Δεν δηλαδή, είναι καλά φέτος. Ναι. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά και δεν είναι, είναι αφύσικα deformé. Δηλαδή, πώς να το πω, σαν. Δεν θέλω να πω αδιάφορο. Η εικόνα αυτή είναι και στις προπονήσεις δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς γι' αυτό και λέω μήπως τρέχει κάτι, θέλει να φύγει, επειδή παντρεύτηκε, δεν ξέρω... Να θέλει να φύγει, τι να θέλει να φύγει. Ο γάμος καταστρέφει τον κόσμο. Όχι ρε παιδί μου, τον πείραξε πολύ ο ήλιος, δεν ξέρω τι να πω. Χρυσάθες το πάρτι... Θέμα οικονομικό, πάντως δεν τίθεται γιατί είναι πληρωμένοι πλέον οι παίκτες μας, οπότε... Ναι, όχι, δεν είναι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι φυσικά. Τώρα, βέβαια, όταν κατέβηκε στα αποδυτήρια, ο Καρυπίδης είπε: δεν θα σε ξαναπληρώσω ποτέ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ξεπερνιέται. Σε τέτοιες κουβέντες υπάρχουν πάντα από τους ιδιοκτήτες. Αν είσαι παρορμητικός, έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά. Έτσι όπως το λες. Στο πάρτι, Χρήστα, θα πας. Ποιο είναι το πάρτι. Ποιο είναι αυτό. Στα γενιτσά εκεί. Δεν θα ψήσουν για να δείξουμε ότι είμαστε. Στους παλιολαθρομετανάστες ότι είμαστε ανώτεροι φιλοί και μην... Άμα θέλω να ψήσω, ψήνω στο δικό μου το μπάρμπεκι στο σπίτι μου, δεν πάω σε άλλα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Στο πάρτι θα πας, δεν θα πας όμως, έτσι. Δεν ξέρω καν ποιο είναι αυτό το πάρτι που λες. Α, δεν ξέρεις ποιο είναι το πάρτι. Οκ, εντάξει. Πάρτι στα Γιαννιτσά, μπάρμπεκι στα Γιαννιτσά γίνεται τι. Ναι, είναι η υπόθεση που από χθες συζητάει η μισή Ελλάδα. Εγώ ξέρω ότι βγήκε ο Γιαννούλης και είπε ότι είναι κτηνοδία να ψήνεις απέναντι. Γιατί διοργανώνεται ένα πάρτι ακριβώς απέναντι από τη δομή για να δείξουμε σε αυτούς τους παλιανθρώπους ότι είμαστε εμείς ανώτεροι και μπορούμε να φάμε και ρινό και αλκοόλ. Θα σου πω το εξής, ότι δεν έχω καμιά διάθεση να πικάρω κάποιον ο οποίος δεν τρώει χοιρινό και δεν πίνει αλκοόλ, γιατί αυτό επιτάσσει και αυτό είναι το πιστεύω του και αυτό είναι η θρησκεία του. Είναι δικό του θέμα. Είναι δικό του θέμα. Από την άλλη πλευρά, το να το κάνω θέμα στη Βουλή το θεωρώ τραγικό, γιατί έτσι κατάφερε να αναδείξει όλους αυτούς οι οποίοι στην έννοια του πικαρίσματος γιγαντώθηκαν τώρα, νομίζοντας ότι κάνουν κάτι σπουδαίο, ενώ στην ουσία κάνουν μια μπούρδα. Ενώ στην ουσία κάνουν μια μπούρδα. Έτσι ακριβώς, δεν θα διαφωνήσω αυτό στο πνεύμα που λες, άρα δεν πάνε να είναι μια μεγάλη ανοησία. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν είναι όμως κτηνοδία αν εγώ τρώω γύρω χοιρινό. Φυσικά και δεν υποστηρίζω τον κτηνοδία. Και άλλωστε να σου πω κάτι. Και άλλωστε είναι σίγουρο ότι αν ήμουν εγώ θα τρώγα κοτόπουλο. Εντάξει, για τους δικούς σου λόγους. Μπορεί και δικέφαλο. Άντε, γεια. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε λύσει όλα τα θέματά μας και ο άλλος στη Βουλή έκανε θέμα αν αυτοί θα τρώνε χοιρινό και θα πίνουν αλκοόλ επειδή απέναντι είναι μουσουλμάνοι. Δηλαδή. Απίστευτα πράγματα. Και ξέρεις τι πέτυχε. Ανέδειξε αυτούς εδώ που κάνουν το συγκεκριμένο πράγμα. Που το κάνουν για ιδεολογικούς λόγους, για χαζούς, για πικάρισμα, για να δείξουν ότι είναι κάποιοι ή οτιδήποτε. Εγώ πραγματικά δεν είχα ιδέα. Τώρα τους ανέδειξες αυτούς εδώ πέρα που δεν έχουν και αυτοί τίποτα να ασχοληθούν, αλλά πρέπει να κάνουν εκεί ψιθάρια. Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Πριν πάμε στον επόμενο, 329, γεια σας παιδιά, κάτι να γίνει με τον μπάσκετ, γιατί βαρέθηκα να ακούω όλους να λένε ότι κάνανε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας τους. Ναι, είπαμε για τον μπάσκετ. Μας ακούει ο φίλος. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Χαίρετε. Έλα Νίκο και Χρήσανθε. Έλα ρε κλεωμένη. Τι θα γίνει με τον μπάσκετ ρε κλεωμένη. Αυτό ακούω τώρα. Πάλι ο κόσμος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Δεν το βγάζει τώρα ο κόσμος.
Τώρα λέμε, αφού το δίνει η ΠΑΕ αυτό. Μπορούσε η ΠΑΕ να μην το δώσει, ρε φίλε, το 5 ευρώ να πει δικά έχω εγώ τα έξοδά μου, θα τα πληρώσω εγώ. Θα τα δώσω εγώ. Κλαμμένη για τρίτη θέση πηγαίναμε, ρε, τι έγινε. Φυσικά αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει και θα το κάνει και ο Φιλέρμος και ο πρόεδρος του Ρασιτέχνη. Γίνεται, αλλά προς την, από την ανάποδη γίνεται για την ώρα. Λοιπόν, ναι. Αλλά αυτοί, ρε μου λες, ρε Χρήσανδε, αυτοί που πήγαν να πάρουν τις συμμετοχές από το Λάσκαρη, κάτι επιχειρηματίες. Ποιοι είναι αυτοί? Ξέρω εγώ, δεν υπήρχαν κάποιοι επιχειρηματίες που πήγαιναν να πάρουν τις συμμετοχές από το Λάσκαρη και αυτό τις έδινε και μετά τις έδωσε στο Γουλιασμό. Ναι. Πού είναι αυτοί οι επιχειρηματίες? Όπου ήταν και τότε. Δηλαδή το μόνο που τους ενδιαφέρει αυτούς είναι να λένε ότι είμαι πρόεδρος του Άρη. Αυτό μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Όχι, δεν ανέλαβαν αυτοί, οπότε δεν μπορούμε να τους κρίνουμε. Ανέλαβαν. Καταρχήν δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ποιοι είναι? Ναι. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Μα αφού δεν ξέρουμε ποιοι είναι, μπορεί να μην υπήρχαν κιόλας. Να ήταν ένα επικοινωνιακό τρίκ. Μάλιστα. Ήταν επικεφαλής κάποιος κύριος Καπάζογλου, ένας μάνατζερ, τι είναι αυτό? Ο Καπάζογλου είναι μάνατζερ. Έχει και παίκτες στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτός ο μάνατζερ. Ναι. Αυτός ο μάνατζερ λοιπόν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βοηθήσει με αυτούς τους που υπήρχαν, να πιστέψουμε ότι υπήρχαν. Δεν μπορούν αυτοί να βοηθήσουν και να είναι δίπλα στο Γουλιέλμο. Μα είναι δίπλα στο Γουλιέλμο, Καπάζογλου. Πού είναι τα χρήματα, για? Ποια χρήματα? Τα χρήματα που χρειάζονται για να ενισχυθεί ο Άρης, σου λένε πριν να φύγει. Ο Καπάζογλου, όπως είπες, πολύ σωστά είναι μάνατζερ. Αυτό λοιπόν που τον απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να παίρνουν οι παίκτες του τα χρήματά τους. Ένας παίκτης, ας πούμε, του Καπάζου είναι ο Μάρμπλ. Ναι, πώς θα τα πάρουν τα χρήματα, για άμα δεν βοηθηθούν από αυτούς που έχουν χρήματα, δηλαδή... Ποιοι είναι κόσμος, αυτοί που έχουν τα χρήματα? Ο κόσμος θα πάλι θα δώσει τα παίκτες... Εγώ λέω ότι κανένας μάνατζερ, είτε λέγεται Τσαλτίδης, είτε λέγεται Καπάζογλου, είτε λέγεται Παπαδόπουλος, δεν πρέπει να εμπλέκεται σε ομάδα. Κανένας. Εκτός αν είναι έμισθος της ομάδας. Δηλαδή τον πληρώνει η ομάδα. Γιατί όταν κάποιος δεν είναι έμισθος της ομάδας, όχι ότι δεν συμβαίνει να είναι έμισθος της ομάδας και να μην εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, αλλά τέλος πάντων έχει τη σχέση εργασίας με την ομάδα και πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ομάδας. Όταν κάποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του γραφείου του, τότε δεν πρέπει να εμπλέκεται με τις ομάδες. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη για οποιονδήποτε μάνατζερ ανά τον κόσμο σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ και οποιοδήποτε επαγγελματικό άθλημα. Εγώ είμαι δυσαρεστημένος από αυτούς τους επιφανείς που λέτε εσείς που έχουν χρήματα και το μόνο που τους νοιάζει είναι να πούν ότι είμαστε πρόεδρος στον Άρη. Θα σου πω το εξής. Σε σχέση με τους επιφανείς, μισό λεπτό, να είμαστε σωστοί. Σε σχέση με τους επιφανείς θα τους κριτικάρω όταν κάνουν κάποιες δικές τους επιλογές. Αν ο επιφανής, ο Χρύσανδος, για να μην λέω άλλα ονόματα, έχει βάλει κανένα 2-3 εκατομμύρια. Δεν μπορώ εγώ κάθε φορά που κάποιος θα κάνει μαντάρα να λέω, α, εσύ που είσαι επιφανής, έλα βάλε τα λεφτά και βγάλε το φίδι από την τρύπα. Ναι, τώρα όμως συζητάνε πάλι από τον κόσμο. Άρα στο ποδόσφαιρο δηλαδή αν υπάρχει πρόβλημα δεν θα πας στον Καρυπίδη. Δεν θα πούμε Καρυπίδη. Αυτός δεν είναι μεγαλομέτοχος. Εδώ υπάρχει Γουλιέλμος. Υπάρχει μεγαλομέτοχος. Γιατί αν είναι να πληρώνει ο επιφανής Αριανός και όχι ο μεγαλομέτοχος, γιατί είναι μεγαλομέτοχος και πρόεδρος αυτός που είναι τώρα? Ας έρθει να αναλάβει ο επιφανής. Ναι, ο Γουλιέλμος. Ναι. Ο Γουλιέλμος. Μάλιστα. Πολύ τον κρίνουν. Και εγώ τυχαίνει να τον κρίνω τον Γουλιέλμο. Μάλιστα. Αλλά η κρίση δεν είναι απαραίτητα κακό. Ναι. Βέβαια, ο Γουλιέλμος αυτή τη στιγμή έκανε αυτό που μπορούσε και το έχει. Ωραία, γιατί δεν βγαίνει να πει δεν μπορώ άλλο. Γιατί δεν βγαίνει να το πει, να πει δεν μπορώ άλλο, ρε παιδιά. Το λέει, δεν φαίνεται. Πού το λέει, πού το λέει. Θριαμβολογία είχαμε. Θριαμβολογία είχαμε. Συγγνώμη, κλειωμένη μου. Θριαμβολογία, λύθηκαν τα μπαν. Πανηγυρίζαμε. Λύθηκαν τα μπαν, βεβαίως, αλλά. Και ένα μήνα μετά. Χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση. Από ποιον? Βλέπει, έχει τύχει αυτό η στραβή με τον Μόρις και με τον Μποχορίδη. Βλέπουμε εδώ και ένα μήνα, θα φύγει ο Ντάλτον, δεν θα φύγει. Θα φύγει ο Γκάγκιτ, δεν θα φύγει. Χρειάζεται μια ενίσχυση. Ναι. Βλέπουμε ότι λύθηκε το Γουίβερ το μπαν. Δύο ημερών θέμα ήταν, υπόθηκε. Ένας μήνας πέρασε, κλειωμένη μου. Άσε τη διαβάζεις, τι γίνεται. Κλειωμένη μου, αυτό είναι πολλές φορές το θέμα. Ότι διαβάζουμε, ακούμε. Αλλά δεν είναι γεγονότα αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Και εγώ διάβασα για το Weaver την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε. Και ξέρεις τι διάβαζα την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε όταν το έγραψε ο Αντώνης Ογκάτζης του Weaver? Από κάτω σχόλιο. Ότι θέλει το κακό. Γιατί το γράφετε ένα θέμα που θα λυθεί σε δύο μέρες? Πέρασε ένας μήνας.
Τελικά να το γράφει το πρόβλημα, μήπως και διορθωθεί, ή να το θάβει κάτω το χαλάκι και μετά από ένα μήνα να τον πούμε και τον Γκάτζιο και τον οποιοδήποτε, που είναι ρεπορτάζ μπάσκετ, γιατί αν ήταν ποδόσφαιρο, θα λέγατε σε μένα ή στον Νίκο. Όχι, με το, να, τελικά τι να κάνει ο δημοσιογράφος, να χτυπήσει το καμπανάκι όπως χτυπούσε όλο το καλοκαίρι το Λαμπαουτάρης και ο Αντώνης, ή να κάνει μούγκα και να λέει α, όλα καλά θα γίνουνε. Τα προβλήματα πρέπει να τα ξέρουμε, να τα ξέρουμε τα όχι, προβλήματα. Όχι, κλεωμένοι μου, τα προβλήματα δεν πρέπει να τα ξέρουμε. Τα προβλήματα πρέπει να τα λύνουν οι παράγοντες, όχι οι δημοσιογράφοι. Να τα λύνουν οι παράγοντες, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο ο Γουλιέλμος είναι. Δεν υπάρχει αυτός είναι μεγαλομέτωχος, εγώ είμαι μεγαλομέτωχος. Είναι αυτός. Και άμα δεν έμπαινε ο Γουλιέλμος δεν θα έμπαινε κανένας. Τώρα ο Άρης θα ήταν, δεν ξέρω πού θα ήταν. Ναι, αλλά αυτό, αλήθεια, αυτό ναι. Δεν αποτελεί. Ωραία, και αν δεν έμπαινε ο Καρυπίδης δεν έμπαινε κανένας, να μην πούμε ότι έκανε λάθη. Φυσικά. Αλλά κρίνεται για το έργο του συνολικά. Όπως και ο Γουλιέλμος. Που λέμε μπράβο στον άνθρωπο γιατί μπήκε, γιατί έκανε αυτό που έκανε. Έβαλε χρήματα καταρχήν ο Γουλιέλμος, έτσι. Από εκεί και έπειτα όμως, αν το αποτέλεσμα είναι να πέσω στην Α2, τι θα πω. Μπράβο που βάλε χρήματα, προσπάθησε, αλλά τι να κάνουμε, πέσαμε στην Α2. Όχι, όχι. Ο Γουλιέλμος θα τη σώσει με τη βοήθεια και του Προέδρου του Ερασιτέχνη, θα σωθεί, αλλά τότε θα έρθουν κάποιοι από αυτούς τους επιφανείς που λέτε εσείς, θα έρθουν και θα. Δεν νομίζω ότι το μπάσκετ πλέον, το μπάσκετ πλέον έχει την έγκλη το να έρθει ένας επιφανής. Τέλος πάντων, αν θέλει ο επιφανής να φανεί και την καρέκλα θα πάει στο ποδόσφαιρο πλέον. Εγώ πιστεύω ότι θύμισε μου λίγο τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη. Αρβανίτης Λευτέρης λέγεται. Ο Αρβανίτης θα βγάλει πάλι το καρά από τη Λάρα. Άντε να δούμε, μακάρι. Πάλι αυτός και επειδή είπε και σαν την κουβέντα τώρα την 11η της Κυριακής την έχω έτοιμη με δύο αλλαγές. Ναι. Θα την πεις όμως αύριο γιατί έχουμε άλλους δύο και δύο λεπτά. Ναι, και πρέπει να κλείσουμε. Φιλιά, κλεωμένη μου, αύριο ξαναπάρε για να πούμε τέτοιο. Γεια. Δύο τελευταίοι. Δύο τελευταίοι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ω, κύριος Μακή. Δεν είσαι εσύ για 6 και 28. Ναι, δεν είσαι τώρα εσύ. Είσαι για 6 και 5. Θυμήθηκες 6-28 να πάρεις τηλέφωνο. Νίκο μου, παραδέχομαι μια κουβέντα. Λέω, κατευθείαν λες ο Μάκης είναι. Λοιπόν, εντάξει αγόρι μου, συμφωνώ κύριε Χρήστανθέ μου. Αλλά μιλάς πόσο έρχομαι, περιμένω στο κινητό, ξέρεις πόση ώρα. Τι να κάνω, μιλούσαμε με τους ακροατές. Ένα λεπτό θα μιλήσω. Επειδή περίμενες πολύ ώρα, μην σε χρεώσουμε κι άλλο, γι' αυτό είπα ένα λεπτό. Όχι, αγόρι, να μας σήμερα σε τίτλους. Πες, Μάκη, πες. Λοιπόν, καιρό να πάρω να πω κάποια πράγματα, γιατί δεν βγάζετε πολλά. Σωστά. Θα το κάνουμε πιο συχνά, θα το κάνουμε πιο συχνά. Α, μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι για το μπάσκετ. Ναι. Αυτό που είπατε το τελευταίο εδώ πιο σωστό και συμφώνησε και ο Νίκος και εσύ. Εάν αυτή τη στιγμή είναι ο Γουλιέλμος. Ναι. Άμα φύγει, ποιος θα έρθει. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αν υπάρχουν πραγματικά Αριανοί που θέλουν να αναλάμουν την ομάδα, γιατί ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα από το κράτορα του ελληνικού μπάσκετ και έχει κόσμο. Πάλι ποτέ. Δεν μπορεί το Περιστέρι χωρίς κόσμο ή ο Προμηθέας να κάνει ομάδα και ο Άρης να μην μπορεί να πηγαίνουν να δείχνουν λεφτά στον Προμηθέα ή στο Περιστέρι οποιοδήποτε και στον Άρη να μην υπάρχει ένας Αριανός. Να έρθει να πάρει την ομάδα και να πει που δεν χρειάζεται και πολλά λεφτά για να κάνεις ομάδα φέτος. Για να είσαι δεύτερος τρίτος. Για να κάνεις ομάδα δεν χρειάζονται πολλά λεφτά, αλλά ο Γουλιέλμος πληρώνει και τρεις ομάδες όμως. Να είμαστε σωστοί και δίκαιοι στον άνθρωπο, έτσι. Και δίκαιοι, αυτό λέω. Αν έρθει λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί ό,τι μπορεί κάνει, γιατί αν θα φύγει και αυτός, θα φύγουμε κατευθείαν σου μπει το ξέρω και εγώ που θα πάμε. Λοιπόν, ένας Αριανός που αγαπάει τον Άρη και έχει λεφτά, δεν μπορεί να πάρει την ομάδα. Να πει το Γουλιέλμο μέχρι εδώ, ρε φίλε, okay, θα αναλάβω εγώ. Δηλαδή ένας δεν υπάρχει. Όχι. Δεν ξέρω ρε Χρυσανθέ μου, δηλαδή είναι κρίμα. Σου απάντησα, όχι. Όχι. Είμαστε μεγάλη ομάδα στο ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά το πιστεύω αυτό, γιατί είμαστε πρωταθλητές στον κόσμο. Ειλικρινά το λέω, ήθελα να το πω πολλές φορές αυτό και στο λέω ξεκάθαρα. Είμαστε μεγάλη ομάδα γιατί έχει μεγάλο κόσμο ο Άρης. Και ένας επιφανής άνθρωπος δεν έχει έρθει να ρίξει λεφτά στον Άρη, που θα τα πάρει τριπλά και τετραπλά. Πώς θα τα πάρει. Αν δώσει τον Άρη λεφτά. Τριπλά και τετραπλά, πώς θα τα πάρει, για πες μου λίγο. Θα τα πάρει γιατί θα γεμίσει το γήπεδο 25.000 κόσμο και θα έχει άλλους 25 απέξω. Καταρχήν το γήπεδο δεν χωράει 25. Κατά δεύτερον, συγγνώμη. Ο Σαββίδης λοιπόν που έχει ρίξει 130 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Τα παίρνει. Έχει πάρει 390 πίσω. Παιδιά, είναι ένας μύθος ότι το ποδόσφαιρο βγάζει λεφτά. Μύθος. Χρυσαφέ, εγώ πιστεύω. Κανένας δεν παίρνει λεφτά πίσω από το ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Εκτός αν είσαι ο Πανόπουλος στην Ξάνθη με 100 εισιτήρια και πουλάς 800 χιλιάρικα το Μελιόπουλο. Τότε μπορεί. Για να μην κρατάω την εκπομπή, γιατί θα πούμε πολλά και δεν θέλω. Θα το συζητήσουμε αν άνοιξε. Θα το κάνουμε άλλη φορά, ναι. Να σε καλά, Μάκη. Ναι, γιατί τώρα ήθελα να πω πολλά πάνω σε αυτό και δεν μπορώ να μιλήσω. Εντάξει, Αγορίνα. Είσαι ο πρώτος που θα βγει. Άντε, Αγορίνα. Έγινε. Άντε, καλή δύναμη, παιδιά μου. Φιλιά πολλά. Τελευταίος για σήμερα, καλησπέρα. Αύριο που δεν θα ανοίξουμε γραμμές, θα είσαι ο πρώτος που θα το πει. Θα ανοίξουμε. Αποφάσισε. Καλησπέρα. Θα λείπω. Ναι. Ναι.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Δώσουμε δύο νούμερα από το, μέχρι, το, μέχρι το 9. Νίκος και Κώστας. Δώσουμε δύο νούμερα. 25 και 9. 5 και 6. Το 5 είναι τα μούτρα σου. 5. Έτσι είναι το. Αφού σου είπε. Είπε πριν, κάτι είπε πριν, αλλά νιονιόγο γιόκ. 5 και 4. Α, ναι. Καλά δεν λέω, παιδί μου. Μπέβο. Και 5. 13. Λεωνίδας Δημόκας ή Δημοκάς. Πώς? Δημόκας, ναι. Δημοκάς, τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Κερδίζει. Και Αντώνης Χάνος, δύο εισιτήρια για το μάτς Κυριακής. Ο Αντώνης είναι φίλος μου. Γιατί του δίνει εισιτήριο? Αδελφός σου. Φίλο, όχι αδελφός μου, φίλος μου. Φίλος σου. Ναι, γιατί του δίνει εισιτήριο, για να λένε το έδωσα εγώ. Έτσι. Τι. Φίλε, γιατί τα δώσε. Μαχ. Να, δεύτερο τέτοιο. Ναι, τα σκέτα. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Περίμενε, δεν προγραμμάτισα break. Στην πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε και διακοπή, πώς θα πάρουμε άδεια. Στο μυαλό σου είναι συνέχεια οι άδειες και τα ρεπόρε, φίλε. Είμαι πολύ κουρασμένος πνευματικά, θα είμαι. Πνευματικά είσαι πολύ κουρασμένος. Άντε, γεια.